Χαίρετε. Συνάντηση με τους εκπροσώπους του αγροτικού συνεταιρισμού της ευρύτερης περιοχής του Αμιντέου είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης, όπου στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς του συνεταιρισμού. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το θέμα του μισθώματος των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην παράκτεια ζώνη της λίμνης Βεγορίτιδας. Τους εκπροσώπους του αγροτικού συνεταιρισμού της ευρύτερης περιοχής του Αμιντέου δέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες της περιοχής του Αμιντέου, με κυριότερο το αίτημά τους για τη μείωση του μισθώματος από την ΕΤΑΔ των εκτάσεων που καλλιεργούν στην παράκτεια ζώνη της λίμνης Βεγορίτιδας. Εκ μέρους του αγροτικού συλλόγου της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής Αμιντέου, είχαμε μία συνάντηση σήμερα με τον κύριο Περιφερειάρχη και αρμόδιους φορείς για το ζήτημα που έχει προκύψει στην περιοχή μας, το τίμημα που επιβάλλεται από την ΕΤΑΔ στην παράκτεια ζώνη της λίμνης. Ο κύριος Περιφερειάρχης είναι εδώ, δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μειωθεί το τίμημα αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και εμείς στις υποχρεώσεις μας, να είμαστε νόμιμοι και ως αγρότες πραγματικά θέλουμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας όταν μπορούμε να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε οικονομικά. Είχαμε μια συνάντηση με τους αγρότες της περιοχής του Αμιντέου. Ακούσαμε τα αιτήματά τους όσον αφορά για το μίσθωμα το οποίο θεωρούν ότι είναι μεγάλο. Το αίτημά τους είναι για μείωση του μισθώματος. Θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δικαιωθούν. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με εκπροσώπους των αγροτών μας από την ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, οι οποίοι έχουν τις καλλιέργειες στους περίπου 6.000 στρέμματα πέρξης της λίμνης Βεγορίτιδας. Είναι ένα αίτημα, ένα πρόβλημα πολλών ετών, όπου δυστυχώς το ίδιο το κράτος δημιούργησε προβλήματα και έρχεται να τα επιδεινώσει αυτά τα προβλήματα προς τους ανθρώπους αυτούς. Κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό από εμάς. Με την ενημέρωση που υπήρξε, το επόμενο διάστημα θα δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα δίκαια αιτήματα αυτών των ανθρώπων, αλλά να διορθώσουμε και τις παθογένειες και τις παρανομίες, διότι υπήρξαν και παρανομίες από το ίδιο το κράτος του παρελθόντος. Επικοινώνησα με το γραφείο του Πρωθυπουργού, άμεσα θα αποσταλεί όλη η εξέλιξη του προβλήματος εν τη γενέση του μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να κινηθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες που οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στον τόπο τους, να δουλέψουν τη γη τους και επιτέλους να έχουν μια προστιθέμενη αξία προς όφελος και των Ινδίων αλλά και της τοπικής οικονομίας. Δεν μπορεί άλλο να βλέπουμε παιδιά της περιοχής να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί αυτό το κράτος με παρελθόντες ολιγορίες και παρανομίες διώχνουν τα παιδιά του. Και να είστε βέβαιοι, κύριε Πρόεδρε, ότι ικανοποιήσουμε το αίτημα. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις από την αστυνομία στην περιοχή της Καστοριάς για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχή της Καστοριάς 47χρονος υπήκος Αλβανίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς και αντίσταση. Αναλυτικότερα, το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή της Καστοριάς σταθμεύθηκε για έλεγχο γιόταχη αυτοκίνητο με συνοδηγό 43χρονο υπήκου Αλβανίας και οδηγό τον 47χρονο, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο, ξεκίνησε απότομα το όχημα και στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε σε δύο υπηρεσιακά οχήματα που βρίσκονταν σε στάση, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στα οχήματα. Άμεσα ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς και ακινητοποιήθηκε σε μικρή απόσταση το ανωτέρω όχημα και συνελήφθη ο 47χρονος οδηγός, ενώ ο 43χρονος συνοδηγός διέφυγε εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και το δύσβατο της περιοχής. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν εντός του οχήματος τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι, οι οποίοι περιείχαν 6 πλαστικές συσκευασίες με ακατεργαστή κάναβη συνολικού βάρους 54 κιλών και 380 γραμμαρίων. Ενώ από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψε ότι ο 47χρονος απέδρασε τον περασμένο Μάιο από το κατάστημα κράτησης πατρών και έκτοτε αναζητούνταν, καθότι παραβίασε τακτική άδεια. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 43χρονου συνεργού συνεχίζονται, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς. Ο συλληφθής με τη σχηματιστήσα σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα θα οδηγηθεί στην κυρία Εισαγγελέα, πλη μελωδικών Καστοριάς.
Επίσης, το πρωί του Σαββάτου, σε περιοχή της Καστοριάς και πάλι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μέσω Ποταμίας, συνελήφθησαν τρεις υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 25, 30 και 34 ετών για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση. Συνολικά κατασχέθηκαν 155 κιλά και 855 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 2 γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα, το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα και 7 κάρτες SIM. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς. Οι συλληφθέντες, με τη σχηματιστή σας σε βάρος τους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθούν στην κυρία Εισαγγελέα Πλη Μελωδικών Καστοριάς. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και ερχόμαστε πίσω στην Κοζάνη, όπου μαζική ήταν η συμμετοχή λογιστών και φοροτεχνικών στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο. Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη το επιμορφωτικό σεμινάριο που υλοποίησε το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στόχος της ημερίδας ήταν η καλύτερη ενημέρωση των λογιστών σε τρέχοντα θέματα που αφορούν άμεσα τον κλάδο. Ενώ κεντρικός εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο φοροτεχνικός και συγγραφέας Γιώργος Χριστόπουλος. Σημειώνεται ότι το σεμινάριο έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου στο αμφιθέατρο του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν γεμάτο με κόσμο. Το Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος, του εκπαιδευτικού του προγράμματος, πραγματοποιεί σήμερα φορολογικό σεμινάριο που αφορά το κλείσιμο της χρονιάς που μας πέρασε, το 2017, και τις αλλαγές που έχουν επέλθει, ειδικά στο έντυπο Ε3, και σε κάποιους άλλους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης. Είμαστε και στις παραμονές του ανοίγματος της πλατφόρμας για την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων και ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει σύντομα, προκειμένου να υπάρχει και ομαλή ροή στην υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Και βέβαια να αναφέρουμε ότι η εισηγητής είναι ο αγαπητός και γνωστός σε όλους μας, ο Χριστόπουλος ο Γιώργος, οικονομολόγος, φοροτέχνης λογιστής και συγγραφέας. Όπως κάθε χρόνο, όλα τα περιφερειακά τμήματα της Ελλάδος κάνουν ειδικά σεμινάρια. Αυτή την εποχή βέβαια τα σεμινάρια αναφέρονται στους λογιστές και τις φορολογικές δηλώσεις, το οποίο είναι και το επίμαχο αυτών των ημερών. Άρα λοιπόν έτσι και το περιφερειακό το δικό μας ξεκίνησε μια σειρά σεμινάρια. Η πρώτη εκδήλωση η οποία κάνουμε φέτος είναι με τον κύριο Χριστόπουλο εισηγητή, ο οποίος θα μας μιλήσει πάνω στα κομμάτια των αλλαγών του Ε3, τα οποία φέτος αλλάζουν ριζικά. Βέβαια, εδώ υπάρχει το ερώτημα αν θα προλάβουμε να τα συμπληρώσουμε με τα καινούργια δεδομένα. Η εισήγηση τόσο του Οικονομικού Επιμελητηρίου όσο και του Ομοσπονδίας των Λογιστών είναι ότι να πάμε σε μια προαιρετική μορφή, διότι τα λογιστικά προγράμματα δεν είναι έτοιμα για να ανταποκριθούν πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Ζητήσαμε πράγματα τα οποία μπορούν να έρθουν online απευθείας, δηλαδή από τις τράπεζες, όπως είναι τα POS, όπως είναι ο επαγγελματικός λογαριασμός και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία ζητούνται να έρχονται να κουμπώνουν αυτόματα και να μην τα περνάνε οι συνάδελφοι, γιατί το λάθος του ανθρώπινου είναι εφικτό, άρα να μην έχουμε προβλήματα, πάμε στις τροποποιητικές και σε πρόστιμα αυτών των τροποποιητικών και πολλά άλλα φλέγοντα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν το συνάφι των λογιστών αυτή την περίοδο. Προφταίνετε τις αλλαγές, γιατί είναι πολλές και συνέχεια. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το ερώτημα είναι πότε θα ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις. Οι αλλαγές είναι τέτοιες που δεν είναι το θέμα αν προλαβαίνουν οι λογιστές, το θέμα είναι αν προλαβαίνει η πολιτεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βγήκε σε διαβούλευση πολύ αργά το Ε3. Αυτή τη στιγμή συζητιούνται κάποια πράγματα, αλλά το τάξη δεν είναι έτοιμο. Αυτή τη στιγμή μας λένε, ενώ έπρεπε το σύστημα ήδη να έχει ανοίξει, δεν έχει ανοίξει, και το φλέγον είναι ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα ανοίξει μετά το Πάσχα. Αν τυχόν λοιπόν πάμε στην ημερομηνία αυτή, συν τρεις μήνες που λέει ο αρχικός νόμος ότι πρέπει να πάμε, πέφτουμε στο καλοκαίρι. Άρα λοιπόν πέφτουμε μέσα στις διακοπές. Είναι θέματα τα οποία επεξεργαζόμαστε, πιέζουμε, περιμένουμε το αποτέλεσμα. Οι μέρες είναι δύσκολες για τους λογιστές. Το Οικονομικό Επιμελητήριο, συμμεριζόμενο την αγωνία
που διακατέχει αυτήν την περίοδο τους επαγγελματίες λογιστές, πήρε την πρωτοβουλία και έκανε αυτό το σεμινάριο και το έκανε με ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει αυτή τη στιγμή από πλευρά ενημέρωση, τον κύριο Χριστόπουλο, ο οποίος είναι μέλος του Οικονομικού Μιλητηρίου και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών. Οι λογιστές είναι σε ένα αγώνα δρόμου αυτή τη στιγμή να ενημερωθούν, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να ακούν τον πόνο και τους καημούς και το κλάμα των επιχειρηματιών που δεν πάνε καλά από ό,τι όλοι ξέρουμε στην αγορά. Και δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι τόσο γλυκιά, ονειρική όπως θα έπρεπε να ήταν. Περνάμε δύσκολα και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις. Καθημερινός αγώνας και δύσκολος. Και δύσκολος, πολύ δύσκολος. Επιστρέφουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα παρακολουθήσουμε τώρα τις δηλώσεις που έκανε στον ΦΛΑΣ ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αντώνης Δασκαλόπουλος για την ιδέα ίδρυσης σχολής σοφρονιστικών υπαλλήλων στην περιοχή των Γρεβενών. Σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τα όσα μας είπε. Λοιπόν, κύριε Δασκαλόπουλε, λίγο καταρχήν πείτε μας τα νεότερα όσον αφορά αυτή την ιδέα που υπάρχει από πλευρά της περιφέρειας για τη δημιουργία τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σοφρονιστικών υπαλλήλων στα Γρεβενά. Πού βρισκόμαστε καταρχήν? Κοινοποιήσαμε την πρόταση με επίσκεψη που κάναμε με τον βουλευτή Γρεβενών, τον κύριο Μπιάλα, στον κύριο Φυτράκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπεύθυνο για τα σοφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας. Η ιδέα του άρεσε. Μάλιστα θα ζητήσει την συνδρομή των Αυστριακών, από τους οποίους αντλούμε τεχνογνωσία για το σοφρονιστικό μας σύστημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα, από ό,τι δήλωσε ο ίδιος, έχουν εξευρεθεί και τα κονδύλια για την εκπόνηση της ανάλογης μελέτης. Να πούμε λίγο ότι αυτή η ιδέα υπάρχει για το λόγο ότι έχουμε το σοφρονιστικό κατάστημα στις φυλακές, δηλαδή στο Φελί των Γρεβενών. Υπάρχει ιδέα γιατί έχουμε όλη την υποδομή η οποία χρειάζεται να υποστηρίξει το όλο εγχείρημα. Σοφρονιστικό κατάστημα όπου θα γίνεται η εκπαίδευση. Έχουμε το ΤΕΗ όπου υπάρχουν οι αίθουσες διδασκαλίας, το κτίριο του ΤΕΗ, και έχουμε και την πρώην σχολή αστιφυλάκων όπου είναι σχεδόν έτοιμοι οι κοιτώνες για να διαβιούν οι μαθητευόμενοι. Τώρα, τι γίνεται όσον αφορά με τη σχολεία στη φυλάκων και πείτε μας, εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα χώρο, σε ένα κεντρικό πάρκινγκ που υπάρχει εδώ πέρα στην πόλη. Να πούμε ότι είναι ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης των Γρεβενών. Είναι ένα μεγάλο οικόπεδο το οποίο ανήκει στην ελληνική αστυνομία. Όπου σε αυτό το χώρο θα μπορούσε κάλλιστα να στεγαστεί το καινούριο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Γρεβενών. Σε ένα κτίριο το οποίο θα ξεκινούσε από τα σχέδια, δηλαδή να γίνει με όποιο τρόπο χρειάζεται για την ικανοποίηση της ανάγκης της αστυνομικής διεύθυνσης, να στεγαστεί στο ισόγειο το τμήμα μεταγωγών, το οποίο τώρα ταλαιπωρούνται και οι εργαζόμενοι και όλο το σύστημα πηγαίνοντας 35 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη στην Κρανιά. Και επίσης είναι ένα κεντρικό σημείο όπου εμπεδώνεται το αίσθημα της ασφάλειας στον πολίτη βλέποντας τον αστυνομικό. Εάν μείνουμε στην παλιά παροχημένη ιδέα να κρύψουμε τους αστυνομικούς στο πιο απόμακρο σημείο της πόλης, δεν νομίζω να κερδίζουμε ούτε να προσφέρουμε κάτι στην ασφάλεια αυτής της πόλης. Άρα, εσείς λέτε τώρα, δηλαδή, όσον αφορά για το κτίριο το οποίο είναι στα Μπετά, που είναι στην σχολεία στη φυλάκου στην ουσία, εκείνο πλέον να μείνει μόνο σε περίπτωση που προχωρήσει αυτό το ζήτημα με τη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σοφρονιστικών υπαλλήλων, να είναι μόνο αυτό το σκέλος εκεί πέρα? Ναι, αποκλειστικά και μόνο εκείνο το οποίο έγινε από τα σχέδια για κοιτώνες να μείνει για κοιτώνες των σοφρονιστικών υπαλλήλων και να προχωρήσουμε εδώ σε καινούριο κτίριο από τα σχέδια για την στέγαση της αστυνομικής διεύθυνσης Γρεβενών. Θέλετε να πείτε ότι μπορεί να είναι και δαπανηρή μετατροπή του κτιρίου που ήταν για κοιτώνες να γίνει? Καταρχήν, σίγουρα έχουμε εξοδέψει μια σειρά από χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου για να φτιάξουμε το κτίριο μέχρι το σημείο που είναι σήμερα. Χρειάζονται λοιπόν, σύμφωνα με την μελέτη που εκπώνησε η Ιάνκο, 4,5 εκατομμύρια να το μετατρέψουμε. Με τα μισά από αυτά τα λεφτά μπορούμε να κάνουμε καινούργιο κτίριο μέσα στο κέντρο της πόλης. Και πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει επιχείρημα για το αντίθετο. Όσον αφορά για τις παλιές κτηριακές δομές, το παλιό οικοτροφείο δηλαδή,
που έχουμε εκεί πάνω. Εκεί τι γίνεται? Εκεί είναι 4,5 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα. Εάν πάει εκεί η σχολή σοφρονιστικών υπαλλήλων, οι κοιτώνες, και εκείνο το κτίριο θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί. Είτε κάνοντας μια σχολή παραγωγική διαβίου μάθησης των ήδη σοφρονιστικών υπαλλήλων, είτε σχολή υπαξιωματικών σοφρονιστικών υπαλλήλων. Πάντως δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο. Πόσο εύκολα υλοποιήσιμο το βλέπετε όλο αυτό? Εάν υπάρχει πολιτική βούληση, που πιστεύω ότι υπάρχει και από μεριάς της περιφέρειας αλλά και από μεριά του βουλευτή, πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει. Εθικτό. Ο παιδικός Σακχαρόδης Διαβίτης ήταν το θέμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κοζάνη. Στόχος της ημερίδας ήταν η καλύτερη εκπαίδευση των σχολικών νοσηλευτών για την ορθότερη διαχείριση ζητημάτων και περιστατικών που συνδέονται με το διαβήτη. Η Ένωση Γονέων, Παιδιών και Νέων με Διαβήτη, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, τη διαβητική πορεία του νομού Κοζάνης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη, διοργάνωσε την Κυριακή 11 Μαρτίου εκπαιδευτικό σεμινάριο σχολικών νοσηλευτών για τη σωστή διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 παιδιών στο σχολείο. Η ενημερωτική εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας στο κτίριο της ΖΕΠ Κοζάνης. Βρίσκεστε σήμερα εδώ λοιπόν στην Κοζάνη για μια εκδήλωση που έχουμε για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Ακριβώς, βρισκόμαστε εδώ στην Κοζάνη για μια εκπαίδευση σε συνεργασία με την 4η Παιδιατρική Κλινική, με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και κάνουμε τη σημερινή ημερίδα που απευθύνεται σε σχολικούς νοσηλευτές και πώς θα διαχειριστούν τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 παιδιών στο σχολείο. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε όσον αφορά αυτή την νόσο? Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο εμφανίζεται όλο και περισσότερο και σε μικρά παιδιά. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε σωστά το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 παιδιών στο σχολείο. Γι' αυτό πρέπει να εκπαιδεύονται οι σχολικοί νοσηλευτές για να μπορούν να κάνουν τη σωστή διαχείριση και την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών. Όσον αφορά σήμερα στην Ελλάδα του 2018 που βρισκόμαστε, πόσο έτοιμες είναι οι σχολικές δομές για τέτοιες καταστάσεις? Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η εκπαίδευση ή η ενημέρωση. Δυστυχώς δεν υπάρχει εκπαίδευση. Οι σχολικοί νοσηλευτές οι οποίοι είναι τώρα σε σχολεία είναι σχολικοί νοσηλευτές απλή, δεν έχουν εκπαίδευση, οπότε είναι σημαντικό να έχουν μια εκπαίδευση, και γι' αυτό το λόγο εμείς κάνουμε τη σημερινή ημερίδα που γίνεται έπειτα από κάποια περιστατικά που είχαμε σε σχολεία για μη σωστή αντιμετώπιση των παιδιών που έχουν σακχαρώδη διαβήτη από τους νοσηλευτές, τους σχολικούς που τα παρακολουθούσαν και που ήταν υπό την επίβλεψή τους. Έτσι, βλέποντας αυτά τα περιστατικά, κρίναμε απαραίτητο ότι πρέπει αυτοί οι σχολικοί νοσηλευτές να εκπαιδευτούν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Τσαχαλίνα και το Σύλλογο της Θεσσαλονίκης για αυτήν την πρωτοβουλία, διότι η ανάγκη σχολικών νοσηλευτών δημιουργήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια. Οι σύλλογοι με παιδιά, γονέων παιδιών με νεανικό διαβήτη, ζοριζόντουσαν πάρα πολύ και ζητάγαν σχολικούς νοσηλευτές για να μπορούν να έχουν τα παιδιά τους μια ασφάλεια και ποιότητα στην καθημερινότητά τους στα σχολεία. Η κυρία Τσαχαλίνα, αφού το Υπουργείο έδωσε σχολικούς νοσηλευτές, στην Βόρειο Ελλάδα πρωτοστάτησε και έκανε την πρώτη ενημερωτική ημερίδα στην Θεσσαλονίκη. Μετά από την επιτυχία που είχε, κάτι που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει, γιατί ο κόσμος, η συμμετοχή εδώ είναι πολύ μικρή και αυτό μας θλίβει, αποφάσισε μετά από πρόσκληση της περιφέρειας να έρθει εδώ και σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Διαβητικών, τον δικό μας νομού Κοζάνης, να γίνει αυτή η μερίδα και να ενημερώσουμε τους σχολικούς νοσηλευτές. Τι σημαίνει καταρχήν παιδικός διαβήτης για μια οικογένεια, για ένα παιδί? Για ένα παιδί εξαρτάται από την ηλικία. Ένα μικρό παιδί πιθανόν να μην έχει συνειδητοποιήσει τους κινδύνους μιας υπογλυκαιμίας. Και βέβαια δεν μπορεί να ξέρει και να καταλαβαίνει πόσο αθλήθηκε, τι έφαγε, για να κάνει τις ανάλογες μονάδες. Για έναν γονέα είναι ένας καθημερινός αγώνας, ειδικά στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης. Ακούσαμε ότι οι γονείς σε κάθε διάλειμμα ήταν έξω από τα κάγκελα για να κάνουν μέτρηση στα παιδιά, για να τους δώσουν τα ανάλογα ισοδύναμα φαγητού, να κάνουν τις μονάδες που επιβαλόταν.
καταλαβαίνετε ότι η καθημερινότητά τους ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά των μητέρων, γιατί αυτές ασχολούνται περισσότερο. Και τώρα στόχος είναι να έχουμε σχολικούς νοσηλευτές εκπαιδευμένους και για τον παιδικό σακχαρώδη διαβήτη, σωστά? Ακριβώς. Να είναι εκπαιδευμένοι, οπότε να ξέρουν και τα συμπτώματα μιας υπογλυκαιμίας και μιας υπεργλυκαιμίας και το πώς θα τα αντιμετωπίσουν τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Μετά οπωσδήποτε είναι θέμα των γονέων. Αλλά μέσα στο σχολείο να μην δημιουργηθεί ένας πανικός ούτε με τα άλλα παιδιά, ούτε με τους γονείς να τους παίρνουν τρέχοντας και να τρέχουν οι άνθρωποι για κάτι τέτοιο. Πρέπει όμως να είναι εκπαιδευμένοι. Διότι ένας σχολικός νοσηλευτής έτσι σκέτο δεν μας καλύπτει. Μπορεί να μην ξέρει τι είναι διαβήτης και πώς να το διαχειριστεί. Το επιστημονικό πρόγραμμα εισηγήθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής ενδοκρινολογίας του Απιθύτα Ασημίνα Γαλίτσινοπούλου, αναπτύσσοντας τα θέματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων την άσκηση στο σχολείο αλλά και οδηγίες για τη διατροφή του παιδιού. Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων από τους σχολικούς νοσηλευτές για την αντιμετώπιση του μαθητή στο σχολείο αλλά και την ανάγκη εφαρμογής των διεθνών οδηγιών διαχείρισης των προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανίσει ο μαθητής με σχολικό διαβήτη τύπου 1. Ο διαβήτης τύπου 1, όπως γνωρίζετε, είναι μια σοβαρή κατάσταση η οποία απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση και διαχείριση για την ασφάλεια του παιδιού στο σχολείο και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκπαίδευση σήμερα. Η εκπαίδευση είναι πολυεπίπεδη και αφορά τόσο την διαχείριση με την ινσουλίνη, που είναι ένα επικίνδυνο μέσα εισαγωγικά φάρμακο, αν δεν το γνωρίζει κανείς, με τη διατροφή και με την άσκηση. Και φυσικά με την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων στο σχολείο, όπως την υπογλυκαιμία, δηλαδή την πολύ χαμηλή τιμή του ζαχάρου, η οποία μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί σε λιποθυμία, σε σπασμούς, να κινδυνεύσει η υγεία του. Άρα πρέπει οι άνθρωποι που είναι δίπλα στο παιδί, και οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές, να γνωρίζουν πώς θα τη διαχειριστούν, όπως επίσης και μια πολύ ψηλή τιμή ζαχάρου, που μπορεί να οδηγήσει σε μια επίσης σοβαρή κατάσταση που λέγεται διαβητική κετοξέωση και πάλι να κινδυνεύσει το παιδί. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να είναι ασφαλή στο χώρο τον αγαπημένο το σχολικό. Είναι ο αγαπημένος χώρος των παιδιών που περνάνε τις περισσότερες ώρες της ζωής τους. Στην εφαρμογή ενός πρωτοποριακού προγράμματος προχώρησε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κοζάνης που εδρεύει στη Νέα Νικόπολη, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά με αναπηρία να νιώσουν χρήσιμα και δημιουργικά, στείνοντας τη δική τους επιχείρηση. Η κάμερα του Φλάς και η συνάδελφος Βάσο Ανουλίδου βρέθηκαν στη μονάδα ειδικής αγωγής και μπήκαν στο εργαστήρι παρασκευής προϊόντων αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής. Χρήσιμα, σημαντικά και πάνω απ' όλα δημιουργικά αισθάνονται τα παιδιά του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κοζάνης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση. Κοζάνης με αγάπη που μιλάνε στην καρδιά. Είναι ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό και καινοτόμο, το οποίο βέβαια ανοίγει δρόμους επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Τα παιδιά με τη συμμετοχή νιώθουν χαρά, δημιουργικότητα, αγάπη για αυτό που κατασκευάζουν και το πιο σημαντικό η τοπική κοινωνία η οποία έρχεται αρρωγός, βοηθάει, η εκπαιδευτική κοινότητα η οποία καλλιεργεί όλα αυτές τις δεξιότητες και τις τάσεις και τέλος γίνεται γνωστό ευρύτερο ότι αυτά τα παιδιά μπορούν κάποια στιγμή επαγγελματικά να υποστηρίξουν κάποιες επιχειρήσεις στον χώρο αυτό. Το συγκεκριμένο σχολείο υπήρξε πρωτοπόρο στην εφαρμογή του προγράμματος σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 14-15, συμμετέχοντας και φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά με την εικονική επιχείρηση ΕΕ Κοζάνης με Αγάπη. Ξεκίνησε πρωτοποριακό πρόγραμμα, γιατί δεν συμπεριλαμβανόταν τότε τα ειδικά σχολεία στο πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης. Να πούμε ότι γίνεται συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων
και ήρθε να καλύψει μια βασική ανάγκη του σχολείου, την ανάγκη για πρακτική άσκηση των μαθητών. Κάναμε λοιπόν τότε την εικονική επιχείρηση και τώρα δημιουργούμε την καινούργια μας εικονική επιχείρηση που έχει το όνομα «Εκοζάνης με αγάπη». Η αναπηρία ούτως ή άλλως από μόνη της εμπεριέχει δυσκολία. Όλο αυτό, ωστόσο, μπορεί με πολλή αγάπη και συνεργασία να μετατραπεί σε δημιουργία. Αυτό το αποδεικνύουν στην πράξη τα παιδιά του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κοζάνης. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, στο πολύ όμορφο τραπέζι που έχει στηθεί, παρασκευάζουν υπέροχα αρτοσκευάσματα. Πλάθουμε μιλοπιτάκια, τυροπιτάκια, κρουασανάκια, μπισκοτάκια, έτσι, που είναι ζυμωμένα με πολύ αγάπη και με συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Νικόπολης και με άλλους φορείς που μας βοηθάνε, με επιχειρησιακό μας σύμβουλο τον κύριο Κύρινα και την υποστήριξη των τοπικών μαγαζιών, γιατί εκεί τα προωθούμε, συνοδεύουν τα ροφήματα και νομίζω ότι πάμε καλά. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν έστω και με συνθήκες προσομοίωσης έναν εργασιακό χώρο αναλαμβάνοντας υπεύθυνους ρόλους. Με λένε Αδωνία και είμαι στο τμήμα πωλήσεων. Είναι δύσκολο το τμήμα πωλήσεων? Όχι. Θα πας καλά? Ναι. Ωραία. Κάνουμε πωλήσεις δηλαδή. Φεύγει το προϊόν μας. Ναι. Κρατάς ένα φυλάδιο στο χέρι σου. Ναι. Αυτό το φυλάδιο. Γράφει τι κάνουμε για το σχολείο μας. Λέτε Willis, αμύο. Νίκος. Και πού δουλεύεις εσύ, στο εργαστήριο είσαι? Ναι. Εργαστήριο. Πόσο λένε? Παρασκευούλα. Εσύ? Χαρίς με λένε. Τμήμα πωλήσεων είσαι? Ναι. Πολύ ωραία. Και εσύ? Με λένε Ευήμη. Και δουλεύεις? Ταμείο. Βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα και η εκπαίδευση στην ειδική αγωγή είναι κατά βάση βιωματική. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν μας βοηθάει αυτό να το εντάξουμε και να γίνει πολύ καλύτερη εκπαίδευσή τους αξιοποιώντας τα εργαστήρια του σχολείου μας και κυρίως το εργαστήριο της αυτόνομης διαβίωσης. Έχεις συμμετάσχει στο πρόγραμμα εικονική. Συμμετείχα, ναι. Στον Τερανέα Κόσμο, 3 σεζόν στη σειρά. Πώς ήταν η εμπειρία αυτή της εικονικής επιχείρησης? Ήταν άψογη, υπέροχη, μου αρέσει τόσο πολύ όταν συμμετείχαμε όλα τα παιδιά και ακόμα άμα μου πούνε να έρθω εδώ να συμμετέχω θα το συνεχίσω. Η εμπειρία εδώ πέρα μου έδειξε ότι όσο προσπαθείς περισσότερο τόσο πολύ μαθαίνεις. Οι γονείς, όλοι οι γονείς όλου του κόσμου είναι ευτυχισμένοι όταν τα παιδιά τους είναι χαρούμενα. Οι γονείς των μαθητών αυτού του σχολείου είναι ευτυχισμένοι γιατί τα παιδιά τους είναι χαρούμενα. Έρχονται στο σχολείο, μαθαίνουν, διασκεδάζουν, περνούν ωραία και έρχονται στο σπίτι χαρούμενα. Είμαστε κι εμείς ευτυχισμένοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς και την άξια διευθύντρια για αυτά που κάνει για τα παιδιά μας. Η τοπική κοινωνία της Νέας Νικόπολης από την πρώτη στιγμή ίδρυσης του σχολείου αγκάλιασε τα παιδιά, με τη στήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου Αιγιάννης να είναι καθοριστική στην επιτυχή διεξαγωγή της όλης προσπάθειας. Θέλω να πω μπράβο και συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ήρωες, από αυτούς που εμείς μαθαίνουμε. Και πάνω απ' όλα και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και να πω ότι ειλικρινά είμαι πολύ ευτυχισμένη και θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου που έχουμε αυτά εδώ τα παιδιά σε αυτό εδώ το πολύ μικρό χωριό και κάνουν και αυτά τα πράγματα που προσφέρουν για τον εαυτό τους και για όλο τον κόσμο. Είμαστε 11 χρόνια δίπλα στα παιδιά από την πρώτη ώρα που άνοιξε αυτό το σχολείο και τα τελευταία χρόνια με αυτή την εικονική επιχείρηση. Είμαστε οι βοηθοί και είμαστε τυχεροί πάρα πολύ που μπήκαν αυτά τα παιδιά στη ζωή μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να απαντάμε στα σχολεία το ερώτημα μετά το σχολείο τι. Και εδώ συμβαίνει ακριβώς αυτό. Έχουμε μια εξαιρετική διευθύντρια, την κυρία Βασιλιάδου, η οποία δουλεύει πάντα πρωτοποριακά και καινοτόμα. Και έχουμε και μια πλειάδα εκπαιδευτικών. Και η πολιτεία μας έχει τιμήσει πραγματικά με το να αναγνωρίζει την προσπάθειά μας να οργανώσουμε δομές ειδικής αγωγής και να έχουμε πλήρη ανάπτυξη προσωπικού τον τελευταίο χρόνο σε όλες τις δομές ειδικής αγωγής που έχουμε στο νομό. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε τώρα στα Γρεβενά και στην εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας που είχαμε στην περιοχή Καστράκη από τον Κυνηγητικό Σύλλογο. Εκεί βρέθηκε ο συνεργάτης μας Χρήστος Μίμης από τον Star FM. Άγιος Στάθιο.
Το πρώτο κομμάτι είναι για τον Χριστό. Το πρώτο για τον Άγιο μας, τον Άγιο Στράτιο. Το δεύτερο, το τρίτο κομμάτι είναι για τον Κοινωνικό Σύλλογο. Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εξάλλου είμαι συνάδελφός σας. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στο Κοινωνικό Σύλλογο από όποια θέση και αν βρίσκομαι. Γιατί η πολιτική δεν είναι αιωνιότητα, ούτε σύνταξη θέλω να πάρω από την πολιτική. Εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους σας. Να είστε πάντα καλά. Σήμερα κυνηγήκω μου την πίτα τους. Γιορτάζομαι το τέλος μιας κυνηγητικής περίοδου που ήταν πλούσια σε θεράματα. Αλλά το καλύτερο για εμάς και εδώ τα στήμα και για όλους τους κυνηγούς ήταν ότι είχαμε μια καλή και ασφαλή κυνηγητική χρονιά χωρίς κάποιο ατύχημα. Και αυτό ήταν στόχος για το τα στήμα. Και δεν περιοριστήκαμε μόνο στα λόγια για τα μέλη μας. Φέτος είχαμε και μια ημερίδα και για την ασφάλεια, με θέμα για την ασφάλεια στο κυνήγι, όπου καλέσαμε ανθρώπους να μιλήσουν στα μέλη μας. Σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε αυτό το βήμα να απευθυνθώ στους συναδέλφους κυνηγούς και όχι μόνον. Μας κάλεσε ο Κυνηγητικός Σύλλογος Γρεβενών να παρευρεθούμε σε αυτή την γιορτή που διοργανώνει. Και θέλω να τονίσω ότι πράγματι το κυνήγι, η κυνηγητική δραστηριότητα ενώνει και δεν χωρίζει. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω είναι ότι βρίσκομαι στον αγαπημένο νομό, τώρα Περιφερειακή Ενότητα στην Δυτική Μακεδονία, που είναι η Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια επισκέφτομαι την Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών, γιατί έχουμε απολαύσει και τη φιλοξενία, αλλά και το φυσικό τοπίο που υπάρχει εδώ πέρα. Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε μουσικές εικόνες από τις ρίζες Ελλήνων του ΦΛΑΣ με φιλοξενόμενο τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο του Ροδίτη. Η συνέχεια επί της οθόνης.
Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Νέο Dacia Duster. Το μόνο που δεν άλλαξε είναι η τιμή του. Κατάκης Auto Group. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας. Κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Χαίρετε.